την τιμή που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταιγισμό σε ρωτήσω. Έχουμε έτσι, πολλά ξέρετε θέματα. Τι έχουμε ετοιμάσει. Όχι, δεν το ξέρω. θεωρούμε ότι το φαντάζεστε όμως. Να ξεκίνησε το εσύ. Με το ελληνικό, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το ελληνικό. Κύριε Υπουργέ, σε συνέντευξή σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σχολιάζοντας το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποπομπή της Γενικής Γραμματέως, είπατε γιατί 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν έλυσαν προβλήματα που είχαν να κάνουν τόσο με την αρχαιολογία όσο και με το περιβάλλον. Αυτό είναι η δικαιολογία επειδή δεν τα έλυσαν αυτοί, δεν θα τα λύσετε κι εσείς? Όχι βέβαια. Απλά με ρώτησαν ποια είναι η άποψή μου για τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Και προφανώς εγώ οφείλω να το πω και να το πω και στους τηλεθεατές σας. Ότι όλη αυτή η καταιγίδα δηλώσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και από τον κ. Μητσοτάκη αλλά και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους προηγούμενους υπουργούς είναι υποκριτικό και θεατρικό. Και το λέω. Διότι είτε στην Ελληνικός Χρυσός είτε στο Ελληνικό δεν είχαν λύσει προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Τα περισσότερα προβλήματα τα βρήκαμε στα συρτάρια μας. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό ισχύει και για πάρα πολλές επενδύσεις. Το τελευταίο διάστημα υπογράφουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αδειοδοτήσεις για φακέλους που είναι πάνω από 6 χρόνια στο Υπουργείο. Δηλαδή, θυμάμαι αυτή την επένδυση στο Αταλάντι Χίλς ή το προεδρικό διάδειγμα Αφάντου στη Ρόδο ή το ξενία της Κιάθου, τα οποία είναι κολλημένα χρόνια. Και χθες υπογράψαμε πάλι ένα προεδρικό διάταγμα για μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση στο νομό Κορινθίας. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία, σαφέστατα. Αλλά δεν μπορούν άνθρωποι που δεν λύσαν ούτε ένα πρόβλημα και πολλαπλασιάσαν τα προβλήματα στη χώρα μας. Τώρα ξαφνικά να βγαίνουν υπέρ των επενδύσεων, γιατί για να σας πω την αλήθεια, ναι, το μόνο που ξέρανε να κάνουν καλά ήταν να δίνουν δάνεια σε λίγους με αέρα. Και αυτό το ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά και το ξέρει και η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Το μόνο που κάναν λοιπόν είναι στους δικούς τους, σε κάποιους καναλάρχες, να κάνουν δουλειές για να μπορούν να τους συντηρούν την καρέκλα της εξουσίας. Εμείς από την άλλη μεριά πήραμε μια σύμβαση για το ελληνικό, η οποία πρώτα απ' όλα την επαναδιαπραγματευτήκαμε. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια αλλάξαμε χαρακτηριστικά στη σύμβαση, προσθέσαμε καταρχήν φυτεύσεις και δασική έκταση. Προσθέσαμε πρόσβαση στην παραλία και θαλάσσιο μέτωπο. Προσθέσαμε δημόσιες υποδομές, δρόμους, μονάδα ανακύκλωσης. Εσείς βάλατε μάλιστα κάποια ζητήματα. Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει η επένδυση. Και βέβαια θα προχωρήσει. Και βέβαια, εμείς αυτό που έχουμε αποφασίσει είναι ότι θα προχωρήσει σωστά όπως έπρεπε να προχωρήσει και όσο καλύτερα μπορέσαμε να βελτιώσουμε τη σύμβαση. Από την άλλη μεριά, να σας πω την αλήθεια, κανείς στη χώρα μας δεν έχει πει ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον και την ιστορία μας. Γιατί το περιβάλλον και η ιστορία μας είναι ταυτόχρονα και εισόδημα. Είναι και η ποιότητα ζωής, είναι και οι αξίες μας. Αλλά η Ελλάδα είναι ένα υπαίθριο μουσείο, το ξέρετε. Βεβαίως. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, η βούληση δεδηλωμένη υπάρχει. Ωραία. Και από το Μαξίμου αυτό προκύπτει. Και εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι πότε. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία καθυστέρηση. Αυτό είναι γιατί που έχουμε πει από χθες. Υπάρχουν, λέει, κολλησιεργίες, είπε το Μαξίμου, που και σκοπιμότητες. Ποιοι κολλησιεργούν και ποιοι τρόπο σκοπίμως κολλησιεργούν. Δεν θα ήθελα, κύριε Σκιαφάκα, να βεβαιώσω ότι το είπε αυτό το Μαξίμου, γιατί έχω διαβάσει και εγώ καλά την ανακοίνωση. Όχι, είπε ότι δεν θέλουμε κολλησιεργίες. Καλά, εντάξει. Τώρα, αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Νιάου στα κεράκια. Όχι, αυτό σημαίνει, εντάξει, ότι πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να τελειώσει το θέμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Σύμβουλο. Θα τελειώσει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν έχω την αρμοδιότητα του Υπουργείου. Αν συνεχίσουν τα προβλήματα από το ΚΑΣ την Τρίτη, στην επόμενη συνεδρία, εκεί τι θα γίνει? Μπορεί να δούμε και την αποπομπή τελικά τη Γενική Γραμματέως? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσώπου. Οι πολιτικές δεν ασκούνται μόνο από τα πρόσωπα, υπάρχουν θεσμικές λειτουργίες και εμείς έχουμε και συλλογικότητες. Είμαστε αρκετοί οι οποίοι συμφωνούμε, συνδιαμορφώνουμε και δημοκρατικά αποφασίζουμε κάποια πράγματα. Μπαίνει τέτοιο ζήτημα ή δεν μπαίνει, που ρώτησε η Νίνα? Όχι, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι. Επειδή το είδαμε και στην περίπτωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην περίπτωση τη δική μας χρειάστηκε να έχουμε 2 φορές το πρώτο εξάμεινο του 17 γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να εξαιρέσουμε από την δασική νομοθεσία νομίμως και ασφαλώς, όπως πρέπει δηλαδή με βάση την νομοθεσία της χώρας, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της έκτασης. Για να σας πω δηλαδή, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές, τελικά χαρακτηρίστηκε ως εντασσόμενος δασική νομοθεσία μόνο το 6 της χιλής της συνολικής έκτασης. Άρα οι επενδυτές, η εταιρεία έχει 99,4% ελεύθερο να κάνει τα πάντα και μπορεί να προσαρμόσει και αυτό που είναι στη δασική νομοθεσία. Αυτό θα γίνει και στην περίπτωση του ΚΑΣ. Απλώς πρέπει να γίνει γρήγορα. Αυτό ζητάμε. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Αυτό που ρωτάμε και αυτό που ρώτησε και ο Θάνος είναι αν υπάρχει πλάνο. Δηλαδή, μπορεί το ΚΑΣ να επιμένει, να έχει τις αντιρρήσεις του και να έχουμε μια καινούργια αναβολή. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς τι θα γίνει, πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι έχετε πει ότι τη θέλετε την επένδυση και πρέπει να προχωρήσει. Βεβαίως, βεβαίως. Και αν τη θέλετε όλοι. Έτσι, τη θέλετε όλοι την επένδυση. Ναι, ως τις υπουργικές επιτροπές, στις οποίες εγώ συμμετέχω, μπορώ να σας πω και παρότι αυτά δεν συζητιόνται προς τα έξω, δεν υπάρχουν ζητήματα απόψεων κατά της επένδυσης, δεν υπάρχουν απόψεων κατά της υλοποίησής της. Όλοι λέμε, καταρχήν εγώ έχω ακούσει και τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, το έχει πει ότι με βάση την νομοθεσία της χώρας και την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα γίνει κανονικά η επένδυση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα ήταν πάρα πολύ άσχημο για την Ελλάδα αν υπήρχε μια εικόνα στο εξωτερικό ότι στην Ελλάδα μπορεί οι επενδύσεις να γίνονται έξω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καταρχήν,
αυτό το λέω και για την Ελληνικός Χρυσός και για όλες τις επενδύσεις. Αν υπάρχουν επενδυτές που πιστεύουν ότι έξω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα έρθουν στη χώρα να κάνουν πράγματα που δεν γίνονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, σαφέστατα. Μα εγώ σας λέω ότι σε αυτά τα δύο χρόνια εμείς επαναδιαπραγματευτήκαμε τη σύμβαση και τη φέραμε και στη Βουλή ξανά. Εδώ, ενώ 4 χρόνια, 5 συζητάγανε τη σύμβαση, εμείς αλλάξαμε τη σύμβαση, πήραμε τις γνωμοδοτήσεις για το περιβάλλον. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σιαφάγκα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το πλάνο πολυδομικής ανάπτυξης για το ελληνικό έχει λίγους μήνες που υποβλήθηκε στο ελληνικό κράτος. Διότι είχε συμβεί και το εξής αστείο. Υπήρχαν βουλευτές, πρώην υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων, που μας κάνανε ερώτηση γιατί δεν προχωράει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ελληνικό, που δεν είχε κατατεθεί. Αυτό η μελέτη τώρα... αυτή έχει ένα εξάμηνο, μέχρι τέλος του χρόνου έχει να εγκριθεί. Τώρα υποβλήθηκε από την εταιρεία και καλά έκανε και πότε τώρα. Θα εγκριθεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί σήμερα διαβάσαμε σε ρεπορτάζ ότι θα ζητηθεί η έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτό που λέτε, έτσι, που λέω, από ναι, την ναι. κυρία Κονιόρδου, η οποία υπερισχύει. Έτσι, υπερβαίνει την γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Είναι έτσι. Λοιπόν, αυτή η μελέτη υπερβαίνει την γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Υπάρχει στη συγκεκριμένη πολύ μεγάλη επένδυση, θα το πω λίγο απλά για να γίνει κατανοητό, μια συνδυασμένη μελέτη, πολεοδομική και περιβαλλοντική, οι οποίες ταυτόχρονα εξετάζονται από συγκεκριμένο διυπουργικό συμβούλιο και εγκρίνονται ως σύνολο. Αυτό προφανώς γίνεται από όλους μας και αυτό υπερβαίνει περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά και τα συνδυάζει ταυτόχρονα. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούνται όροι που επιστημονικά δεν είναι σωστοί. Δεν μπορεί ο υπουργός να υπερβεί. Όλοι έχουμε μια κοινή επιτροπή και η μελέτη είναι κοινή, πολεοδομική και περιβαλλοντική μαζί. Είναι δρόμος και αυτή την εξετάζουμε. Αυτή η διαδικασία που μας... Προβλεπόταν από τη σύμβαση, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τώρα. Γίνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε κάνει καθόλου. Καμία καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα, δεν είχαν κατατεθεί αυτές τις μελέτες, ούτε ήταν έτοιμες. Κατατεθήκαν όπως έπρεπε. Που ρωτάμε είναι το εξής. Αν πραγματική... η μελέτη λέει το ένα και το ΚΑΣ λέει το άλλο, τι θα γίνει, ποιος υπερισχύει. Υπάρχουν καταρχήν οι δυνατότητες στο πλαίσιο των επιτροπών αυτών να ενσωματωθούν προτάσεις και να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, ένας σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει και τις αδειοδοτήσεις. Και σαφέστατα υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τις προτεραιότητες των αποφάσεων. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Νομίζω δεν πρέπει η γραφειοκρατία να γίνει πολιτικό αντικείμενο. Σωστό. Υπάρχουν προηγούμενες διαδικασίες. Υπάρχουν προηγούμενες διαδικασίες. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ ρητά είναι το εξής. Δεν καθυστέρησε η διαδικασία εξέταση των μελετών. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέταση των αδειών, το τελευταίο εξάμηνο, ενώ το δεύτερο εξάμηνο το 2017. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα έχουν υποβληθεί οι μελέτες και εξετάζονται και θα ενσωματωθούν οι προβλέψεις νομοθεσίας στην άδεια και η επένδυση θα γίνει. Αυτό είναι ένα εξάμηνο μόνο μέσα σε μια εξαετή καθυστέρηση και πορεία. Άρα η μελέτη αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του χρόνου, λέτε. Οι αδειοδοτήσεις που συνδυάζουν περιβαλλοντικά και πολυοδομικά, όλο δηλαδή το πλάνο, σε ενιαίο επίπεδο θα μπει προς έγκριση στην αντίστοιχη. Να πω και κάτι τελευταίο. Μηχανήματα στο παλαιό αεροδρόμιο, μπουλντόζες που λέμε, πότε θα μπουν. Καλά, αυτό τώρα εξαρτάται και από τους επενδυτές, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εγώ μπορώ να ξέρω μέχρι πότε θα έχουμε κάνει εμείς τη δουλειά μας. Αυτό μπορεί να γίνει. Μέχρι πότε. Σας είπα ότι η ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων για μας έχει πλάνο 2017. Μάλιστα. Ξέρετε, επιμένουμε γιατί υπάρχει μια εικόνα. Από τη μια, μια κυβέρνηση που επιμένει και λέει ναι στις επενδύσεις τι θέλουμε, και από την άλλη, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων και να έχει γίνει σύριαλ το θέμα του ελληνικού. Μάλιστα, χθες μας έλεγε η κυρία Καρακλιούμη ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο σε σχέση με αφορμή τα όσα γράφονται και λέγονται για το ελληνικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπερτονίζονται τώρα στη δημόσια σφαίρα οι συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ως μέλος της διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Κεντρική Μακεδονία έχω παρακολουθήσει υπερβολικά πολλές συνεδριάσεις και του ΚΑΣ και καλά έκανε την προηγούμενη 15ετία για πολλά σημαντικά θέματα. Και μάλιστα, εγώ μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν και έργα που σταμάτησαν στην Κεντρική Μακεδονία εξαιτίας γνωμοδοτήσεων του ΚΑΣ. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα σε ένα μεγάλο έργο απορριμμάτων κοντά στη Βέρεια, που ήταν κοντά στη Βεργίνα. Και καλά έκανε και το συζητήσαμε πολύ και ήμασταν και όλοι μηχανικοί. Όλα αυτά γινόντουσαν, δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Πολλές φορές καθυστερούσαν πολύ περισσότερο έργα και επαναλαμβάνω. Οι διαδικασίες που γίνονται τώρα έχουν επιταχύνει έργα που ήταν σε σερτάρια δεκαετίες. Και είναι υποκριτικό κάποιοι τώρα να αναδεικνύουν ζητήματα που υπάρχουν στο Σύνταγμα της χώρας μας, που δεν τολμούν και οι ίδιοι όταν κυβερνήσαν να τα υπερβούν. Αντιθέτως, καθυστερήσανε και με δικές τους αδυναμίες. Δεν είμαστε οπαδοί έτσι, των σεναρίων και της σεναριολογίας, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο για το κομμάτι αυτό του ελληνικού. Είναι πιθανόν να μεθοδεύεται ένα ναυάγιο της επένδυσης είτε για λόγους αντικειμενικούς, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους πολιτικούς? Το αποκλείεται αυτό? Κοιτάξτε, δεν το έχω σκεφτεί και δεν θα ήθελα να το σκεφτώ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Έχω δει την τελευταία περίοδο να αξιοποιούνται οικονομικοί σχεδιασμοί και προτάσεις επενδύσεων για πολιτικούς λόγους.
Νομίζω ότι είναι πέρα από κάποια φαντασία να προσπαθούν κάποιοι να ναυαγίσουν την επένδυση για να δημιουργήσουν αντιπολίτευση, αν θέλετε, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτό εννοείται. Ή τριβές ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους επενδυτές και στους δανειστές. Θα μπορούσε κάποιος να πει και στους θεσμούς γενικότερα. Αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όλες οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται γύρω από τη σφαίρα της διαπραγμάτευσης, ακόμα και για το ποιος θα γίνει υπουργός οικονομικών στη Γερμανία, να το πω έτσι, όλες αυτές οι συζητήσεις υποτιμούν το ότι αν η χώρα πάει καλά στην οικονομία της και αν η χώρα είναι σωστή στην απόδοσή της, όποιες και να είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή, αν κάποιος βάζει εμπόδια μέσα στην Ελλάδα, τρόικα εσωτερικού ή οποιοδήποτε ακόβουλος επενδυτής, ή όποιος μπορεί να βάλει εμπόδια και εκτός Ελλάδας, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Συγχωρέστε με για το υποκειμενικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, εκφράζοντας την ελληνική κοινωνία, είναι ότι αν εμείς ως κοινωνία πάμε καλά, όποιος και να δημιουργεί προβλήματα στη χώρα θα χάσει. Λοιπόν, επιμένουμε, είναι θέμα της επικαιρότητας, αλλά θα ήταν υπάρχουν τρικλοποδίες, πολιτικές τρικλοποδίες. Υπάρχουν, ναι ή όχι. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο θέμα του ελληνικού δεν γνωρίζω αν υπάρχουν, δεν έχω τέτοια εμπειρία. Μπορώ να σας πω όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις επενδύσεων υπάρχουν τρικλοποδίες οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοια καλά θέμα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη γιατί πάμε καλά στο κύριο μέτωπο που είναι τις οικονομίες και να πάμε και λίγο στους δασικούς χάρτες. Θα ήταν άστοχο να μην σας ρωτήσουμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία σε 34 διευθύνσεις. Υποβλήθηκαν με τα στοιχεία που δόθηκαν 110.411 αντιρρήσεις, 17.111 υποβλήθηκαν ατελώς και έχουμε σε εκκρεμότητα αντιρρήσεις που εκκρεμεί βεβαίως η πληρωμή τους 15.365. Τα ερωτήματα όμως τώρα είναι πότε θα έχουμε την οριστική κύρωση και τα αποτελέσματα των ενστάσεων και μέχρι εκδίκασης των ενστάσεων τίθεται θέμα για τις κοινοτικές ενισχύσεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Να δώσω μια εικόνα. Καταρχήν ολοκληρώθηκε πράγματι κάτι το οποίο φαινόταν απραγματοποιητό για την Ελλάδα. Στο 1 τρίτο περίπου της χώρας ολοκληρώσαμε την ανάρτηση. Είναι κάτι που η χώρα όφιλε 40 χρόνια να το κάνει. Είναι αυτό που σας έλεγα, καθυστερήσεις που κανείς δεν τολμούσε να τις λύσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 111.000 αντιρρήσεις. Μπορώ να σας πω και νούμερα ανανομούς, ίσως σας ενδιαφέρουν. Έχουμε τις περισσότερες στον νομό Λακωνίας, είναι 16.400. Μετά έπεται ο νομός Μεσσηνίας με 15.100. Η Αχαΐα με 12.200. Και μετά είναι η υπόλοιπη νομή της χώρας, από αυτούς που σηκώθηκαν χάρτες. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι άμεσα, περίπου 10 με 15 Οκτωβρίου, σηκώνονται χάρτες στην Ανατολική Αττική. Αναρτώνται δηλαδή, τις βλέπει ο πολίτης. 10 με 15 Οκτωβρίου. Περίπου τότε ξεκινάμε. Ναι. Μέχρι το Νοέμβρη θα υπάρχει μια σταδιακή ανάρτηση. Ανατολική Αττική, Κεντρική Μακεδονία, πολύ. Θα ολοκληρώσει πότε, κύριε Φάμελε? Κοιτάξτε, 2019 πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός για το υπόλοιπο 46%. Mm-hmm. Απλά το 54% το έχουμε έτοιμο, είναι αυτό που αναρτήθηκε και θα αναρτηθεί. Το υπόλοιπο 46% θα εκπονηθεί. Θέλουμε κάποιους μήνες για να τους ετοιμάσουμε. Δεν είναι και λίγο διαπλοκή και σκάνδαλο το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ούτε κτηματολόγιο, ούτε δασικούς χάρτες? Είναι τυχαίο δηλαδή, κατά την άποψή σας? Η ουσία για μένα είναι ότι είχαμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα, δεν είχαμε ανάπτυξη, γιατί ούτε ξέραμε πού είναι το δασικό περιβάλλον να το εκμεταλλευτούμε ή να το βοσκήσουμε, ας το πούμε έτσι, να βοσκηθεί σωστά. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν είχαμε οργανωμένο χώρο, δεν ξέραμε πού ήταν οι λειτουργίες υπαίθρου και άρα δεν είχαμε σωστή οργανωμένη ανάπτυξη, μπορούσε να υπάρχει μικροδιαπλοκή. Mm-hmm. Μπορούσε δηλαδή να υπάρχουν καταπατήσεις, αλλαγές χρήσεων, το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το όλα μωρέ δεν βαριέσαι, τώρα μπες εκεί, πάρε επιδότηση. Θα έλεγα περισσότερο ότι η συναλλαγή αυτή είχε πολιτικό υπόβαθρο. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να μην βγάλουν χοντρά λεφτά, να το πω έτσι, να μην κλέψανε δημόσιο πλούτο, όμως καταπάτησαν και πιθανά πούλησαν δημόσια περιουσία σε τοπικό επίπεδο και καλύφθηκαν πίσω από ένα κλίμα σιωπής, μια συνωμοσία σιωπής που λέγε μην τα ανοίγετε τώρα όλα αυτά, καλά είμαστε βολεμένοι και ας μειωθεί και λίγο η δημόσια περιουσία ή ας υποτιμηθεί και λίγο το περιβάλλον. Όμως σε πολιτικό επίπεδο, αυτό το λίγο στο τέλος υποβάθμισε πάρα πολύ την ύπαιθρο της χώρας μας. Αποκαλύφθηκαν τεράστια προβλήματα και αναγκαστήκαμε να δώσουμε πολλές παρατάσεις. Φτάσαμε στους 8,5 μήνες ανάρτηση με πάρα πολλά εργαλεία που βοήθησαν πρώτα απ' όλα τους αγρότες με πολύ μεγάλη μείωση κόστους. Περίπου 83%, αν δεν κάνω λάθος, μείωση κόστους έγινε για να παραλάβουν οι αγρότες γη η οποία είχε εχερσωθεί, καλλιεργούνταν, επιδοτούνταν. Πάντως αλλά υπάρχουν, δεν είχε δοθεί νομίμως. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν διαμαρτυρίες για το κόστος των ενστάσεων. Δηλαδή παράβολα, τοπογραφικά, διαγράμματα, κόστος εξαγοράς. Να κοιτάξτε και τώρα. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που εντάξει και η περιουσία είναι ελάχιστη σε εμπορική. Εμείς από τη μεριά μας κάναμε το εξής. Αφαιρέσαμε την ανάγκη να υπάρχει νομική στήριξη ή τεχνική στήριξη για να μην χρειάζεται να πληρώσουμε επιστήμονες. Μπορεί σε κάποια πολύ δύσκολη περίπτωση να χρειάζεται μια δασική ερμηνεία. Εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Έπρεπε ο ίδιος που ήθελε να διεκδικήσει μια έκταση ως προς το μη δασικό χαρακτήρα να επεξεργαστεί την αίτηση. Μειώσαμε τα παράβολα ενστάσεων πάρα πολύ, μέχρι 80%.
και επεκτείναμε για 8 μήνες την όλη διαδικασία, δημιουργώντας και την κατηγορία των πρόδειλων λαθών, ωστόσο που υπάρχει δικό μας λάθος, και αυτό μάλιστα πρέπει να το πούμε, είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Δηλαδή και σήμερα και τη Δευτέρα μπορούν στους διευθύντες δασών να γίνουν αιτήματα προς το διευθυντή δασών για πρόδειλα λάθη ή ελλείψεις της διοίκησης, ένας αναδασμός ή κάποια κληροτεμάχια που έχουν δοθεί νομίμως, μπορούν να περάσουν και τώρα. Mm-hmm. Και βέβαια μπορούν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου να σταλούν τα παράβολα και το ένομο συμφέρον επίσης στις επιτροπές αντιρρήσεων. Υπάρχει μια περίοδος 10 ημερών μετά τη λήξη των ενστάσεων, των αντιρρήσεων. Και κάποια στοιχεία τεχνικά μπορεί να αποβληθούν ακόμα και τη μέρα εξέταση των αντιρρήσεων. Αν ο δασικός χάρτης έχει σπίτια μέσα, τι γίνεται? Κοιτάξτε, στην περίπτωση που υπάρχει σπίτι σε μη νόμιμη, σε μια περιοχή που δεν έχει αλλάξει χρήση, mm-hmm. τότε πρακτικά αυτό περνάει στην ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει κατοικία σε δασικό αγρόκτημα, ακόμα και αν είναι ιδιωτικό, χωρίς να έχει πάρει άδεια. Είναι ουσιαστικά αυθαίρετο. Περνάει στην ομοθεσία των αυθαίρετων. Ναι, γίνονται πρωτόκολλα αποβολής. Μέχρι το 19 που είπατε ότι θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, θα έχουν λυθεί και τα προβλήματα με τους οικισμούς? Ναι, εμείς φέτος θα έχουμε ήδη δημιουργήσει νομοσχέδιο και θα το αναρτήσουμε στη διαβούλευση. Είναι μια δέσμευσή μας και απέναντι στις Συμβουλές Επικρατείας. Θα υπάρχει νομοσχέδιο πρόταση κυβέρνησης για την επίλυση του ζητήματος των οικιστικών πυκνώσεων, δηλαδή για τις περιοχές που είναι εκτός σχεδίου και είναι μέσα σε δασικές περιοχές. Να το πω λίγο απλά, όπως χρειάζεται να καταλαβαίνουμε ίσως και μεταξύ μας. Δεν θα υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος στην οποία δεν θα εφαρμοστεί ο δασικός χάρτης. Άρα, εκτός από τους οικισμούς, τους οριοθετημένους που νομίμως δεν εφαρμόζονται δασικός χάρτης, υπάρχει άλλη νομοθεσία για τα αστικά άλσια, ας το πούμε έτσι, ναι. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές και στις οικιστικές πυκνώσεις που προς το παρόν έχουν εξαιρεθεί, θα εφαρμοστούν οι δασικοί χάρτες. Και για να έχετε μια εικόνα, επειδή ρωτήσατε για κύρωση, πότε θα έχουμε κύρωση, mm-hmm. με βάση τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί και τις εξαιρέσεις οικισμών και πυκνώσεων, φαίνεται ότι σήμερα είμαστε έτοιμοι να κυρώσουμε το 96% της περιοχής που αναρτήθηκε, του 35% ήδη. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, άρα η Ελλάδα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για πρώτη φορά θα έχει κυρωμένους χάρτες το 96% του 1/3 της επικράτειάς της. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα κινδύνου για τις επιδοτήσεις, μιας και είχε δοθεί το διάστημα, ο χρόνος, με προσωπικό μήνυμα σε κάθε αγρότη από τον Ιούνιο-Ιούλιο. Και οι δύο μήνες που μεσολάβησαν μετά, χωρίς να πληρώσουν αντίρρηση, οι αγρότες μπορούσαν χωρίς να πληρώσουν αντίρρηση, να κάνουν αίτηση για να παραλάβουν νομίμως αγρόκτημα που επιδοτείται, ώστε να μην αμφισβητηθεί και η παλιά επιδότηση και να έχουν 10 χρόνια, 100 δόσεις δηλαδή, ναι. για να πληρώσουν ένα πολύ μικρό τίμημα της τάξης του 17%. Αυτή η ρύθμιση για τα δασικά αυθαίρετα πότε θα έρθει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί πρέπει να περάσουμε τις επόμενες 3 εβδομάδες το νόμο για τα αυθαίρετα και τη δόμηση που είναι ήδη στη Βουλή, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Αμέσως μετά εμείς θα έχουμε ήδη ανακοινώσει την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θεωρώ ότι σε 2 μήνες θα είμαστε έτοιμοι και με τον νόμο των οικιστικών πυκνώσεων. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και να μην κοροϊδεύουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν κενά νησίδες οι οποίες να υπολείπονται. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι περισσότερο ίσοι από τους άλλους. Είναι και θέμα δικαιοσύνης. Και αυτοί οι ιδιοκτήτες θα κληθούν, ένα λεπτό είναι, θα κληθούν να υποβάλουν δηλώσεις πληρώνοντας ένα παράβολο. Πώς θα γίνει? Εντάξτε, είναι δεδομένο ότι στην περιοχή των οικιστικών πυκνώσεων, αφού πρώτα εξετάσουμε ότι ορθώς είναι η οικιστική πύκνωση, ότι δεν μπήκαν περιοχές που είναι ψευδώς οικιστική πύκνωση, γιατί αυτά είναι αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, θα γίνει ένας έλεγχος νομιμότητας πρώτα της ένταξης και στη συνέχεια θα υπάρχει μία, αν θέλετε, κτηματογράφηση. Ουσιαστικά θα υπάρχουν αιτήσεις ιδιοκτητών και θα υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα, γιατί αυτό προβλέπει, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η νομοθεσία της χώρας μας και το Σύνταγμα, ώστε να υπάρχει να εξασφαλίζεται το ισοζύγιο δάσους. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί δεν είναι έτοιμος ο νόμος, αλλά και σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να υπάρχει ισοζύγιο δάσους. Μισή κουβέντα, μία κουβέντα στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε σήμερα. Θα ολοκληρωθεί τελικά η διαδικασία απάντησης του ναυαγίου στο Αγία Ζώνη 2? Ναι, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε την σφράγιση του ναυαγίου και να μην έχουμε καθόλου, αν θέλετε, πετρελοειδή μες στο ναυάγιο. Αυτό όμως είναι πιο σημαντικό, γιατί αυτό ήταν μια τεχνική διαδικασία που την ξέραμε, την ήξερε και η ελληνική διοίκηση πώς γίνεται και το λιμενικό. Είναι ότι έχουμε σε πολύ μικρότερο χρόνο από τον ένα μήνα που είχαμε προγραμματίσει μια πολύ γρήγορη, αν θέλετε, άντληση όλων των επιφανειακών κυλίδων και των παράκτιων κυλίδων. Ουσιαστικά το οπτικό φαινόμενο της ρύπανσης έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα, και προχωράμε και σε καθαρισμό βράχων και ακτών και της αμμουδιάς δηλαδή, και στην άντληση όλων των επιφανειακών πετρελαίων κυλίδων. Το βυθό όμως, το ουσιαστικό. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα πιθανό θέμα οικολογίας, το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι δίτες να παίρνουν δείγματα και να γίνεται ανάλυση. Θα έχουμε ταυτόχρονα, στον ένα μήνα που είχαμε βάλει ως χρονοδιάγραμμα, και τις αναλύσεις τις πρώτες σχετικά με τα οικοσυστηματικά θέματα. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να επηρεάσει την τροφική αλυσίδα, τα αλλιεύματα ή κάτι άλλο.
Να πω την αλήθεια, ο στόχος που έχουμε βάλει. Δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί εντατικές αναλύσεις και υπάρχει και βέβαια και προληπτική απαγόρευση της αλίας σε εκείνες τις περιοχές. Καλά, ναι, άλλο. Αλλά υπάρχουν και εξαντλητικές. Σας είπα, περίπου ένα μήνα θέλει περίπου η αναλύση και του βυθού. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο στόχος της συστηματικής ανάλυσης και ανάκτησης αποκατάστασης πρακτικά σημαίνει ότι ο Σαρονικός θα είναι. Θέλουμε να είναι πιο καθαρός από ό,τι ήταν. Δεν πειράζει όμως αυτός ο στόχος. Ο στόχος. Θα περιμένουμε το πρόγραμμα όμως, κύριε Σιαφάκα, το οποίο αυτή τη στιγμή μετά τις αναλύσεις θα εκπονηθεί, γιατί ίσως βρούμε και άλλες, αν θέλετε, πηγές ρύπανσης και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να ανεκτήσουμε από το θαλάσσιο περιβάλλον. Τελικά πόσο πετρέλαιο βγήκε στο Σαρονικό και μαζότ, ξέρουμε? Όχι. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε σίγουροι. Αλλά προφανώς δεν είχε καμία σχέση με τα 2.000 κυβικά που ήταν μέσα, 2.000 τόνους που ήταν μέσα στο ναυάγιο. Ήταν πολύ λιγότερο. Πάρα πολύ λιγότερο. Θα υπάρχει όμως εκτίμηση, γιατί ταυτόχρονα εμείς μετράμε και τα κατάλοιπα τα οποία μαζεύουμε. Κύριε Φάμελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ1. Να είστε καλά και να σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.